τόπος που από το 1834 κατοικείται από κρητικούς, αν και βρίσκεται στο μυχό του Αργολικού κόλπου. Το Τολό, που αρχικά είχε την ονομασία Μινώα, από τη βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, έγινε οικισμός κρητικών, στους οποίους ο βασιλιάς Όθωνας δόρισε εκτάσεις γης ως αντάλλαγμα της απόφασής τους να πολεμήσουν για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου. Έκτοτε, Τολό και Κρήτη έχουν ακλόνητες σχέσεις, με τους κατοίκους του να φέρουν την κρητική καταγωγή τους με σεβασμό και υπερηφάνεια. Λουσμένο από τη μυρωδιά της θάλασσας, το άλλοτε ψαροχώρι, όπως και η μητέρα Κρήτη, δεσπόζει εκεί που σκάει το κύμα, φιλοξενώντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν για να δουν από κοντά τις ομορφιές του. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, οι εκδηλώσεις με αναφορά την Κρήτη φέτος ή αλλιώς το κρητικό αντάμωμα ήταν πιο ζωντανές από ποτέ και οι ήχοι της λύρας πλημμύρισαν τον Ναύπλιο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις με ευθύνη του Δήμου Ναυπλιαίων, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων και την Ένωση Κρητών και Φίλων Κρήτης του νομού Αργολίδας Ομίνωας. Να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, όλα αυτά που μας ορίζουν και μας ενώνουν, τις ρίζες μας, τις αξίες των πατεράδων μας, την κληρονομιά μας. Και το φεγγάρι πιαστικό περνά τη γειτονιά σου, γιατί φοβάται μη χαθεί η λάμψη του μπροστά σου. Την τιμητική τους είχαν οι κρητικοί χοροί και οι ματινάδες που συγκέντρωσαν το πιο δυνατό χειροκρότημα. Κρητικοί πατριώτες σας βρήκαν εδώ ανοιχτή αγκαλιά σε δύσκολους καιρούς. Είναι κάτι το οποίο διατηρούμε συνέχεια. Το Ναύπλιο θα είναι για σας ένας τόπος φιλίας και αδελφοσύνης. Νιώθοντας κρητικοί σε μια άλλη άκρη της χώρας, οι απόγονοι των κρητικών του Τολού και φέτος, περιδιαβαίνοντας τα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου, κοινώνησαν τους κρητικούς σκοπούς, την κρητική λεβεντιά, στέλνοντας ένα ιδιότυπο μήνυμα με φόντο το ιστορικό Μπούρτζι και το Παλαμίδι, ότι η Κρήτη πάντα στήριζε τους αγώνες για ελευθερία της μητέρας Ελλάδας, ακόμη και όταν αυτή ήταν σκλαβωμένη.